Ανατροπή στην απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Δυτικής Κρήτης για την υπόθεση δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη πριν από 7 χρόνια στο Κολυμπάρι. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ευθύς αμέσως η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μιλάμε έτσι κι αλλιώς για μια πολύ πρώτη υπόθεση, για μια ανθρωποκτονία που αρχικά παρουσιάστηκε ως αυτοκτονία για να δικαιωθούν τελικά οι συγγενείς και η αδικοχαμένη Έφη Τσιχλάκη. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, στο μεικτό όργο του εφετείου Δυτικής Κρήτης, μόλις τον περασμένο Μάιο, 6 χρόνια δηλαδή μετά την δολοφονία της άτυχης γυναίκας. Φαίνεται ότι πιθανόν να οδηγηθούμε και σε νέα ανατροπή. Και αυτό διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της ποινής που επιβλήθηκε τον περασμένο Μάιο στον 55χρονο σύζυγο της γυναίκας. Να θυμίσω ότι το μεικτό ορκωτό εφετείο Δυτικής Κρήτης, Μάνο, κυρίες και κύριοι, έκρινε ένοχο για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τον 55χρονο και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 8 ετών. Από αυτά τα 8 χρόνια θα αφαιρεθούν οι 17 μήνες κατά τους οποίους είχε προφυλακιστεί. Τότε, μάλιστα, οι συγγενείς είχαν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους, παρότι από μία πλευρά δικαιώθηκαν λόγω του ότι αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά γεγονότα. Ωστόσο, σήμερα δεν αποκλείεται να δούμε το σκηνικό να αλλάζει και πάλι. Θα συζητηθεί η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε ο εισαγγελέας στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας και από την απόφαση που θα λάβει θα εξαρτηθεί αν η απόφαση θα αναβιώσει εκ νέου στις δικαστικές αίθουσες του εφετείου Δυτικής Κρήτης, όπου θα εξεταστεί και το ζήτημα των ελαφρυντικών κυρίως, διότι αναγνωρίστηκε στον 55χρονο το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, γι' αυτό και του επιβλήθηκε η ποινή των 8 ετών. Πάντως, αυτό είναι μια ουσιαστική ανατροπή για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει πριν από 7 χρόνια την κοινωνία των Χανίων. Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.